Ένα ακόμα καντοπράξη με το Χρόνι τον Τάγιο. Και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Σήμερα έχουμε κοντά μας το Θέμη τον Παυλόπουλο. Επικεφαλή της τροφής Νέας Μύρνης, τις περασμένες δημοτικές εκλογές. Καλώς ήρθες, Θέμη. Καλώς σας βρήκα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που είμαι με δύο νέους ανθρώπους και πάρα πολύ έτσι φωτισμένους και ενεργούς. Σε βλέπουμε, ήδη έχεις τελειώσει το κοκτέιλ σου σχεδόν. Καταρχάς να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είναι φανταστικό. Έλεγα πριν, όταν ήταν κλειστός ο ήχος, ότι άμα μου φέρετε άλλο ένα, θα πω σε όλα ναι και θα μείνω εδώ. Έτσι, να πούμε λοιπόν με την ευκαιρία αυτή να αναφέρουμε ότι ο χορηγός μας για τη σημερινή εκπομπή είναι το Taiko, το οποίο βρίσκεται στη Δευτέρα Μαΐου 5, στην πλατεία της Νέας Μύρνης. Κάνει εξαιρετικά κοκτέιλ, έχουν φτιάξει μια εξαιρετική δουλειά, ένας φοβερός κατάλογος, πολύ επαγγελματικό. Είναι και ένα νεανικό project κιόλας που παίρνεις το κοκτέιλ σου και πας μια βόλτα σε πλαστικό ποτήρι, δεν χρειάζεται να κάτσεις εκεί. Ακριβώς, είναι κάτι ιδιαίτερο, κάτι καινοτόμο. Να πούμε ότι το τηλέφωνο για το delivery, γιατί κάνει και delivery και απευθείας και μέσω της Volt, είναι 210-010-9061. Αυτά από το χορηγό μας. Και έχουμε και εμείς μια εκδήλωση που τρέχει, Θέμη, μάλλον τη γνωρίζεις κι εσύ. Τη γνωρίζω και αυταλαντεύομαι αν θα πάρω μέρος ή όχι. Αλήθεια το λέω, παιδιά. Σε περιμένουμε όμως στο τουρνουά πινκ-πονκ που έχουμε την ερχόμενη Κυριακή εδώ πέρα, 15 Μαρτίου. Καταρχάς χαιρετίζουμε όλες αυτές τις... κυπελάρα, ναι. Έτσι. Χαιρετίζουμε όλες αυτές τις εκδηλώσεις και συγχαρητήρια και σε εσάς και στον... Πανιόνι, ο οποίος συνδιοργανώνει, σας βοηθάει πολύ και στους ανθρώπους που τις επιτραπές σας αντισφαίρησης που είναι εξαιρετικοί στην πόλη μας και διδάσκουν έργο και στα παιδιά και ήθος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από τον αθλητισμό και είναι πάντα πολύ μεγάλη μου χαρά και να βρίσκομαι, να παραβρίσκομαι σε αυτές τις εκδηλώσεις και να τις ενισχύω με κάθε τρόπο. Νομίζω ότι προσφέρουν πάρα πολλά στην πόλη και πάνω απ' όλα στους νέους ανθρώπους οι οποίοι μαθαίνουν ευγενή άμυλα και κοινωνικοποίηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ακριβώς γι' αυτό θέλουμε να δώσουμε και ένα έναυσμα στους νέους να έρθουν να παίξουν πινκ-πονκ. Κάτι που δεν κάνουν και συχνά κιόλας. Δεν ξέρω και εσύ πόσες φορές έχεις την τύχη να παίξεις πινκ-πονκ. Δεν έχει ο καθένας ένα τραπέζι σπίτι του. Δεν είναι και σε αυτό είναι ένα αλήθεια, γήπεδο, παιδιά, που πραγματικά. Πραγματικά. Ναι. Αν είχα λίγα περισσότερα χρήματα, ίσως και να περνά. γιατί με προκαλεί το πινκ-πονκ, η αλήθεια είναι αυτή. Είναι αλλά δηλαδή. Είναι πράγματι, έχεις πολύ δίκιο σε αυτό, Γιώργο, ότι είναι μεγάλη ευκαιρία, δίνεις το έναυσμα και με έναν τρόπο είναι και έξυπνο γιατί δείχνεις και το δρόμο. Λες, παιδιά, εδώ είμαστε. Υπάρχει το τραπέζι, υπάρχουν τα τραπέζια, υπάρχουν οι άνθρωποι. Ακριβώς. Οι θύρες είναι ανοιχτές. Αν υπάρχει διάθεση, θα βρούμε τον τρόπο όλοι να παίξουμε, να μπούμε σε αυτό, να αποκτήσει και πιο συστηματική μορφή. Και περιμένουμε τώρα ποιος θα πάρει το κύπελο εδώ πέρα. Εγώ θα το πάρω. Έτσι. Πολλά υπόθεση. Σε περιμένω. Εγώ δεν θα βοηθήσω. Κοιτάξτε, από την αλήθεια, παιδιά, ζήλεψα. Γιατί προχθές ένας άλλος εκλεκτός καλεσμένος σας έλεγε ότι ξέρει πολύ καλό πινκ-πονκ και... Έκανε δήλωση και είπε ότι θα έρθει και θα πρωταγωνιστήσει κιόλας. Εντάξει. Να δούμε, γιατί πολλά λέγονται. Να... Πρέπει να κάνει την κίνησή του που λένε οι Βρετανοί. Έτσι. Να πούμε ότι είναι την Κυριακή. Ναι. Αυτή την Κυριακή. 11 η ώρα το πρωί αρχίζουμε. Καλή αρχή. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Και να πάμε, νομίζω. Πάμε σε ένα θέμα τώρα, αφού αφήσαμε. Ναι. Πες μας λίγο για σένα, το επάγγελμά σου, τις σπουδές σου. Εγώ θα ξεκινήσω από τις σπουδές μου. Είμαι απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Έκανα ειδικότητα στην καλαθοσφαίρη, στην προπονητική. Όσο και αν φαίνεται έτσι λίγο ότι έχει διάσταση από την πολιτική, πιστέψτε με ότι η προπονητική της καλαθοσφαίρης έχει απόλυτη τακτική. Και διαχείριση ανθρώπινων πόρων, ομαδικότητα, πάρα πολλά πράγματα διδάχθηκα από αυτό. Εν συνεχεία έκανα δύο διαφορετικές σπουδές. Η μία ήταν σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Πήγα στη Βρετανία στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Λασκόβης και έκανα διατροφή του ανθρώπου με εξειδίκευση στην αθλητική διατροφή, στην διατροφή της άσκησης. Και εκ των υστέρων έκανα κλινική εργοφυσιολογία. Είναι η συνταγογράφηση άσκησης πρακτικά σε κλινικούς πληθυσμούς σε ένα διατηματικό πρόγραμμα το οποίο ανήκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, κυρίως ήταν based, ήταν δηλαδή βασισμένο στην Κομωτινή, οπότε πηγαίνω ερχόμουν και χρησιμοποιούσαμε όπως και εδώ τώρα θα τα συζητάμε και τα μέσα γιατί κάναμε teleconferences, οπότε δηλαδή εξ αποστάσεως και χρησιμοποιούσαμε τις νέες τεχνολογίες και αυτό έγινε την προηγούμενη δεκαετία και μου έδωσε και αυτό αρκετά
έτσι, αρκετά καλή εμπειρία για το πόσο μπορεί η γνώση να ταξιδεύει γρήγορα και να δίνει στους ανθρώπους όλα τα εφόδια χωρίς διακρίσεις. Θέλει απλά ένα κομπιούτερ και εσένα απέναντι από τον υπολογιστή σου και το διάβασμά σου. Και θέλεις και διάθεση. Θέλεις και διάθεση. Να τα κάνεις. Βέβαια. Είναι γνωστό ότι ασχολούμαι εδώ και 15 χρόνια επαγγελματίας διατροφής. Ασχολούμαι κυρίως με ομάδες, με εταιρείες, με αυτά τα πράγματα κάνω. Και με αθλητές κυρίως. Και δηλαδή εξατομικευμένα σε one by one session. Από αυτό ζω, για να ξεκαθαριστούμε. Αυτό είναι το επάγγελμά μου. Η πολιτική μου δράση έχει χαρακτήρα εμπλοκής, έτσι περισσότερο εθελοντικής, και επειδή ακριβώς μου αρέσει πάρα πολύ, μου εξάπτει πάρα πολύ τη διάθεση και αν μη τι άλλο πιστεύω πάρα πολύ στην αλλαγή μέσα από την εμπλοκή με τη γειτονιά, μέσα από τη συμμετοχή σου από τη γειτονιά, από το σπίτι σου, την πολυκατοικία σου, τη γειτονιά. Αυτό. Πριν φύγουμε από τον αθλητισμό, γιατί όλα έχουν να κάνουν με το... τι ομάδα είσαι? Αυτή την ερώτηση περίμενα λοιπόν να την κάνω. Καταρχάς να απολογηθώ στους φίλους Νεσμηνιώτης, είμαι μεγαλωμένος στη Νέα Σμύρνη, αλλά την ομάδα τη διαλέγεις κάπου στα 4-5 και πριν καλά-καλά προλάβω στην να... Στην επιβάλλουν και κάποιες φορές. Πολλές φορές, ναι. Σωστό είναι και αυτό. Είμαι Παναθηναϊκός, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαι και Πανιώνιος, γιατί φόρεσα ως αθλητής για πρώτη φορά στην πορεία μου την αθλητική. Καταρχάς έπαιξα μπάσκετ μέχρι τα 28 μου, έπαιξα σε γάμα εθνική κατηγορία ομάδες, σε τοπικές κατηγορίες όλες, α, β, γ, δ, τις πήρα όλες, σβάρνα, πραγματικά, έτσι είναι. Φόρεσα τη φανέλα του Πανιωνίου και δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό. Από εκεί, από τις Ακαδημίες του Πανιωνίου ξεκίνησα, τον αγαπώ πολύ, τον Πανιώνιο, και θα πω κάτι χαρακτηριστικό για να χρυσώσω το χάπι, γιατί είναι αλήθεια. Τώρα θα δυσαρεστήσω τους φίλους μου Παναθηναϊκούς, ότι όταν ο Πανιώνιος νίκησε τον Παναθηναϊκό το 98 και πήρε το κύπελλο Ελλάδος, εγώ νομίζω ότι χάρηκα πάρα πολύ και περισσότερο από κάποιους που είναι και Πανιώνιοι και βάζω και στοίχημα. Οπότε... Εντάξει, πολλοί είναι Πανιώνιοι για τα χαρτιά που λέμε. Όχι, εγώ οφείλω να πω την αλήθεια, παιδιά. Έχεις δίκιο σε αυτό, συμφωνώ απόλυτα. Η καρδιά σου τη λέει, όχι το στόμα σου. Αυτό είναι αλήθεια, Χρόνη. Ή η τσέπη σου. Ή η τσέπη σου, πολύ σωστά. Αυτό ισχύει παντού. Το έχουμε δει. Και στην πολιτική και παντού. Η καρδιά μου λοιπόν είναι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό πολύ κοντά στον Πανιώνιο. Τον αγαπώ πολύ. Αλλά θέλω να πω και το εξής. Και στο Μήλωνα η καρδιά μου είναι εκεί, γιατί έχω πολλές μνήμες από μονάκια εκεί στο Μήλωνα, από φίλους μου με τους οποίους πηγαίναμε και παίζαμε, οι οποίοι έπαιζαν στο Μήλωνα, από αγώνες που έχω δει εγώ ίδιος. Άρα και όλες οι ομάδες της Νέας Μήνης, επειδή όλοι εδώ μεγαλώσαμε, έχουν για μας ένα ξεχωριστό κομμάτι στην καρδιά μας και δεν τα στρογγυλεύω. Είναι αλήθεια. Όταν φοράς τη φανέλα μιας ομάδας, όταν πας παρακολουθείς μια ομάδα γιατί είναι στην πόλη σου, είναι event. Να, όπως αυτό που θα κάνετε τώρα με το ping-pong. Θα πας να το δεις, θα πας να το παρακολουθείς, να το στηρίξεις. Αυτό θα σε δέσει, θα με δέσει με σένα. Θα με δέσει με τους άλλους αθλητές, θα με δέσει με το σύμβολο. Είναι λογικό. Έτσι. Θα ρώταγα και για έξτρα σχολείες, αλλά νομίζω ήδη είπαμε πολλές. Είπαμε. Έχεις κι άλλες. Έχω κι άλλες. Διαβάζω έτσι λίγο αρκετά βιβλία ξέχωρα από το... από την εμπλοκή μου με την πολιτική και αυτά που χρειάζονται, που είναι λίγο πιο στεγνά. Κυρίως τρέχω. Πάω στο Άλσος λίγο και τρέχω. Βέβαια, μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου στην ηγεσία της τροφής, η αλήθεια είναι ότι απομειώθηκε αρκετά. Περιορίστηκε ο χρόνος. Τα αποτελέσματα είναι ορατότατα. Θα προσπαθήσουμε να απομειώσουμε και τα αποτελέσματα σιγά-σιγά, να συρρυκνωθούμε λίγο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πηγαίνω και τρέχω ακόμα και στις πιο δύσκολες ώρες, με πάρα πολλή δουλειά, θέλω να πω, με αυτή την έννοια. Πάρα πολύ πίεση από το πρόγραμμα το προεκλογικό, το ξέρετε και εσείς γιατί το παρακολουθήσατε. Πήγαινα 2-3 φορές την εβδομάδα στο Άλσος, πηγαίνω αποκλειστικά στο Άλσος και τρέχω. Και αυτό μου έδινε ζωή και... Είναι η διέξοδός σου. Είναι η διέξοδός μου. Κάνω αυτοδιάλογο. Όχι, είναι σημαντικό. Νομίζω, ναι, βοηθάει. Σε ποιο σχολείο πήγαινες? Ευαγγελική σχολή. Ευαγγελική. Πήγα και γυμνάσιο και λύκειο της Ευαγγελικής σχολής, ένα πολύ ιστορικό σχολείο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, είπαμε μάνι-μάνι παιδιά δύο σύμβολα. Της πόλης, τον Πανιώνιο και την Ευαγγελική Σχολή, τα οποία είναι, δεν ξέρω αν ο κόσμος ο ευρύς το ξέρει, πιο μοιημένοι όπως εσείς φαντάζομαι θα το ξέρετε, είναι και ως σχολείο και ως ομάδες, οι μόνες ομάδες και σχολεία πρόσφυγες. Δηλαδή λειτουργούσαν
και στη Μικρασία, στη Σμύρνη. Λειτουργούσαν, ναι. Ο Πανιώνης έπαιζε όπως είναι, με τη φανέλα αυτή, όπως είναι στη Σμύρνη, παίζει και εδώ. Είναι η μόνη ομάδα πρόσφυγα. Ενώ οι άλλες ομάδες φτιάχτηκαν από πρόσφυγες. Είναι διαφορετικό. Ναι. Δεν ήταν ομάδες οι οποίες αγωνίζονταν εκεί. Το ίδιο και η Ευαγγελική Σχολή λειτουργούσε εκεί και λειτουργεί και εδώ. Είναι. Εντάξει. Γέννημα θρέμονο με την νιώτηση. Ναι, μεγάλωσα εδώ. Πήγα δημοτικό στο δεύτερο δημοτικό σχολείο. Είναι αυτό που είναι ανάμεσα στην πλατεία Άνισης Κατσουράκη, πάνω στην Αγία Σοφίας. Μετά στην Ευαγγελική και αφού δεν έφυγα, έφυγα μόνο σε αυτά τα κοντά δύο χρόνια που ήμουν στην Βρετανία. Δεν έφυγα πέραν από αυτά τα δύο χρόνια. Μένω εδώ και κινούμε εδώ. Να ξεκινήσουμε με τα εκλογικά. Έτσι, πάμε να το γυρίσουμε. Να μπούμε σιγά σιγά. Και εγώ νόμιζα ότι αυτά θα τα αποφεύγαμε γιατί κάνουμε πολύ ωραία παρέα. Είναι πολύ ωραία τα ποτά, όλα είναι. Έχω μερακλώσει, οπότε δεν ξέρω τι θα γίνει. Πραγματικά. Αυτό είναι και ο στόχος, να πούμε όσο περισσότερα γίνεται. Πραγματικά. Ωραία. Λοιπόν, ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχες υποψήφιος σε εκλογές? Όχι, ήταν η δεύτερη φορά. Η πρώτη φορά ως επικεφαλής ήταν. Ήταν η δεύτερη φορά που ήμουν υποψήφιος. Δημοτικό σύμβουλο, που είναι υποψήφιο, σε πάση περιπτώσει, ήμουνα ως δημοτικό σύμβουλο υποψήφιο το 2014, πάλι με τη δημοτική κίνηση τη στροφή. Είναι γνωστό ότι εγώ είναι πλάκι και στο 12 με την στροφή, δεν συμμετείχα λοιπόν δεν είμαι ιδρυτικό μέλο τη στροφή. Συμμετείχα το 2014, ασχολούμαι πολύ ενεργά λοιπόν από το 12 και εντεύθεν, και αυτέ οι δύο ήταν υποψηφιότητε, μία ω υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο και μία ω επικεφαλή. Τώρα πια ως επικεφαλής, πώς ήταν έτσι, γιατί σίγουρα ήταν διαφορετική η προεκλογική εκστρατεία ως δημοτικός σύμβουλος, πολύ διαφορετική η προεκλογική εκστρατεία ως επικεφαλής. Δηλαδή, ναι. Πρέπει να έχει τεράστια χαρτική διαφορά. Πρέπει να... Σίγουρα ναι, παιδιά, ο επικεφαλής, και νομίζω ότι επειδή θα έχετε, είμαι ο πρώτος επικεφαλής που καλείτε στην εκπομπή σας. Ναι, ναι. Ωραία, αν έρθουν και οι υπόλοιποι, νομίζω ότι το ίδιο θα σας πω, δεν τους προλαβαίνω. Νομίζω ότι το ίδιο θα σας πούν, γιατί το ίδιο έχουν βιώσει. Από τον επικεφαλής περνάνε όλα. Σίγουρα. Θέλει, δεν θέλει, σε τοπικό επίπεδο, ο επικεφαλής, θέλοντας και μη, είτε είναι συγκεντρωτικός δηλαδή τύπος και κάνει μια συγκεντρωτική τύπου διοίκηση, είτε δεν είναι, είτε είναι λιγότερο συγκεντρωτικός, είτε ανήκει σε ένα τόξο της αριστεράς όπως είμαστε εμείς, είτε είναι στο κέντρο ή πιο δεξιά, περνάνε όλα από τα μάτια του, οι επεξεργασίες, οι ομιλίες του, άρθρα, το διάβασμα, οι περιοδίες, όλα τα πράγματα, οι συνεδριάσεις και οι επιμέρους και οι γενικότερες. Εμείς, για παράδειγμα, είχαμε ομάδες στις οποίες τρέχαμε παράλληλα, πέραν δηλαδή των κεντρικών οργάνων που ήταν η Γενική Συνέλευση και το Συντονιστικό, είχαμε ομάδες εργασίας. Η στροφή είναι πολυπληθής συλλογικότητα, έχει περίπου... ξεπερνά η δύναμή της στα 200 οργανωμένα μέλη, εκ των οποίων, για να μην είμαι, θέλω να είμαι ειλικρινής, είναι πάνω από 150 ενεργά. Ενεπλάκησαν λοιπόν σε αυτές τις ομάδες που κάναμε, που ήταν ομάδες πολιτισμού, γνωστές θεματικές ομάδες. Αν θέλετε θα σας πω κάποια άλλη στιγμή, δεν υπάρχει τώρα λόγος για την οικονομία της συζήτησης, θα σας πω. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ενεπλάκησαν σίγουρα ήθελαν στην επεξεργασία να συμμετέχω και εγώ. Και ήθελα και εγώ, αλλά ήθελαν και οι ίδιοι, και τις περισσότερες, για να μην πω όλες, συμμετείχα. Άρα λοιπόν είναι πολύ αρκετά πράγμα. Time consuming, είναι αρκετά χρονοβόρο, αλλά πάρα πολύ δημιουργικό και ευχάριστο. Δηλαδή, εγώ αισθανόμουν λες και ξαναγεννιόμουν παιδί. Και αν σε φέρουμε στο δίλημα, θα ξανάβαζες ως επικεφαλής ή ως δημοτικός σύμβουλος? Αυτό είναι από που είμαι χρήσιμος. Αυτό είναι μια ερώτηση πολύ καλή, βεβαίως. Δεν λέω ότι δεν έχω τη φιλοδοξία να ξαναηγηθώ τη στροφή, αλλά εμείς είμαστε μια συλλογικότητα. Θα αποφασίσουμε τα όργανά μας την επόμενη φορά, σταθμίζοντας όλες τις παραμέτρους, ποιος μπορεί να ηγηθεί καλύτερα και να οδηγήσει στη νίκη, γιατί αυτή είναι η δική μας η επιδίωξη. Το λέμε ξεκάθαρα. Η στροφή έχει ήδη ένα ηγετικό ρόλο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αποκτά στη δεύτερη δεκαετία της αρκετά μεγάλη αναγνωρισιμότητα προσθετικά, σιγά-σιγά, αποκτά σιγά-σιγά, θα προσπαθήσουμε να την κάνουμε περισσότερο. Κατέχει περίπου το 15% σταθερά την τελευταία πενταετία του εκλογικού σώματος, το οποίο είναι πολύ πολύ κοντά
στο να τη φέρει, αν και οι συνθήκες το ευνοήσουν και αν δουλέψουμε και αφουγκραστούμε τις ανάγκες όσο δυνατόν καλύτερα των ανθρώπων και ζήσουμε μαζί τους το όνειρο, θα διεκδικήσουμε την ηγεσία και μάλλον την διοίκηση του Δήμου. Άρα... Εδώ τώρα να ρωτήσω κάτι έτσι συνδυαστικά με αυτό, γιατί είπες ότι είστε ένα συλλογικό όργανο, έχετε κάποιες διαδικασίες. Ναι. Κάτι που και εγώ μπορεί να το έχω μπερδεμένο στο μυαλό μου και κόσμος γενικότερα. Στην προεκλογική εκστρατεία και σε όλη τη στροφή, γενικότερα σε όλο το, στην παράταξη, παίζει κάποιο ρόλο το κόμμα? Δηλαδή, γιατί αν δεν κάνω λάθος, στην ουσία ο ΣΥΡΙΖΑ υποστήριζε την... Σαφώς, ρωτάω δεν κάνεις για να το ξεκαθαρίσω. Χρόνη, δεν κάνεις κανένα λάθος. Και πολύ καλά κάνεις και το ξεκαθαρίζεις. Και τι ρόλο παίζει, δηλαδή, μέχρι πού βοηθάει? Βοηθάει στην προεκλογική εκστρατεία, είτε οικονομικά είτε πολιτικά? Βοηθάει, δεν βοηθάει? Είναι κάποια πράγματα έτσι που... Είναι... Μοιείστε στα άδυτα των δημοτικών παρατάξεων. Δεν είναι κάτι εξωτικό. Εμείς γενικώς έχουμε πολύ ανοιχτές διαδικασίες, ανοιχτά χαρτιά. Είστε πρόσδεκτοι να πάση στιγμή να παρακολουθήσετε. Το έχω πει και στον Δημήτρη τον Πετρόπουλο, τον συνάδελφό σας, ότι είμαστε ανοιχτό όργανο και ανοιχτή παράταξη και κίνηση πολιτών και άρα μπορείτε να συμμετέχετε και άρα μπορείτε όλη αυτή την πληροφορία, δεν την αποκρύπτουμε, δεν είναι απόρριτη πληροφορία και απαντώ αμέσως. Εμείς πράγματι είχαμε το χρήσμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό σημαίνει ότι έχεις μια καθοδήγηση, έχεις μια ιδεολογικοπολιτική ανάκληση, τη δυνατότητα, αλλά δεν ταυτίζεσαι. Δηλαδή και οι υποψήφοι μας το 19 και πιο και το 14, αλλά ακόμα περισσότερο το 19, ένα 20%, 25% ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα υπήρχε και εκ δεξιών και εξ αριστερών ένα άνοιγμα της παράταξης, το οποίο επιδιώκουμε να το κάνουμε ακόμα μεγαλύτερο στην κοινωνία. Δεν σημαίνει ότι εκφράζουμε και αρθρώνουμε το λόγο τον κομματικό. Εμείς είμαστε γεωμένοι στην τοπική κοινωνία, έχουμε τις αρχές και τις αξίες που φέρει ο χώρος μας βεβαίως, την ιδεολογικοπολιτική ανάκληση που χρειάζεται. Δηλαδή, το λέγαμε και πριν και στο περιθώριο, ότι ποιος θέλει... Αν κάποιος θέλει μάλλον να συνεργαστεί με εμάς και θέλει να κάνει ιδιωτικοποίηση, αυτό δεν θα είναι εφικτό σε εμάς. Ακόμα αν είναι όμως δεξιός, ανήκει στη λαϊκή δεξιά και ομονοεί, είναι σύμφωνος με το πρόγραμμά μας και δεν θέλει ιδιωτικοποίηση στο πράσινο, στην καθαριότητα και του αρέσουμε και μας αρέσει, είναι ευπρόσδεκτος ακόμα περισσότερο να συμμετέχει μαζί μας σε αυτόν τον αγώνα και να διευρύνει το άνοιγμα, το οποίο εμείς επιδιώκουμε να κάνουμε. Και στην κοινωνία και στην πολιτική πλατφόρμα. Άρα θεωρητικά θα συμπράτατε με κάποια άλλη παράταξη. Όπως ας πούμε είδαμε τη σύμπραξη Τζουλάκη-Λαρίση. Προφανώς παιδιά. Και προφανώς θα συμπράταμε αν αυτό είχε δύο πράγματα. Δύο πράγματα αν είχε. Καταρχάς, εμείς λέγαμε και προεκλογικά, είδατε και το debate, το οργάνωσε αυτός εδώ ο οργανισμός, άρα το είδατε, ότι σε όλα τα επίπεδα λέγαμε ότι είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε στη βάση του προγράμματός μας με προγραμματικές συγκλήσεις και ευρύτερες συνενέσεις. Ήμασταν οι εγγυητές απλής αναλογικής. Όταν είσαι από ένα χώρο, νάτος ο χώρος, ο οποίος αγάγει θεσμικά, νομικά, πολιτικά κυρίως, την απλή αναλογική, πώς είναι δυνατόν να μην πιστεύεις συνεργασία? Όχι μόνο πιστεύαμε στην εργασία και στις συμπράξεις, αλλά ίσα την εγγυόμασταν, αλλά όχι με αυτούς τους όρους που έγινε εκ των υστέρων. Αυτού του τύπου οι συμπράξεις, ότι ακροτηριάζεται κάθε επιτελική δυνατότητα μιας δημοτικής κίνησης και απορροφάται χωρίς να έχει καμία πραγματικά δυνατότητα ανάκλησης των αποφάσεών της των προεκλογικών, δεν ήταν στο πρόγραμμα. Δεν ήταν στο προηγούμενο, στον Κλισθένιο, όπως ψηφίστηκε. Άρα λοιπόν ήταν προσχηματικές αυτές οι συμπράξεις και υπ' αυτή την έννοια δεν θα συμπράταμε σε αυτό το πεδίο. Στην ουσία τώρα και η σύμπραξη δεν είχε κάποιο νόημα. Δηλαδή θέλω να πω ότι βλέπουμε και στα δημοτικά συμβούλια ότι δεν έχουν κάποιο νόημα τη στιγμή που ήρθε ένας νόμος τέλος πάντων και έδωσε απεριόριστη εξουσία με τις επιτροπές κτλ. Και έδωσε πολύ σωστά το λες.
χρόνη. Χθες, προχθές, νομίζω στις 5 Τρίτου, ψηφίστηκε ένα, ακόμα μια διεύρυνση αυτού του νόμου, επί ταχύρω βεβαίως, δηλαδή προς το χειρότερο, γιατί μεταφέρει ακόμα περισσότερες αρμοδιότητες από το Δημοτικό Συμβούλιο στην Οικονομική Επιτροπή, που όπως πολύ σωστά λες, δόθηκε τελείως υπερβατικά και καλπονοθευτικά η αρμοδιότητα λεοντίως υπέρ των συμπράξεων, αλλά ακόμα και ένα, αυτό είναι το ένα σκέλος, ούτως ή άλλως το Δημοτικό Συμβούλιο καταργήθηκε ένα κομμάτι του Δημοτικού Συμβουλίου επί τελική του δυνατότητα και η αποφασιστική του δύναμη, αλλά επίσης οι συμπράξεις με αυτό το νόμο όπως ήρθε δεν ήταν απαραίτητες. Δηλαδή ο Δήμαρχος ακόμα και να μην συνέπρατε με την πρωτοβουλία, δεν ξέρω πώς τη λένε, με την παράταξη, το συνδυασμό του Γιώργου του Λαρίση, δεν θα είχε κανένα πρόβλημα. Έψαξε να βρει πολιτική νομιμοποίηση χωρίς προγραμματική σύγκληση και φαίνεται τώρα, γιατί πριν 7 μήνες όταν είχα δώσει συνέντευξη στον Δημήτρη είχα πει ότι δεν μπορώ να κρίνω και να ερμηνεύσω τα κίνητρα της παράταξης Λαρίση, τώρα μπορώ να τα κρίνω και να τα ερμηνεύσω, παιδιά, χωρίς να μασάω τα λόγια μου. Αυτό έγινε στη βάση της εξουσίας και των Φιτσίων. Δηλαδή τα βρήκαμε στις καρέκλες, αλλά η πόλη είναι ένα ατελείωτο εργοτάξιο. Δεν υπάρχει καμία διάθεση σύγκλησης. Δεν υπάρχει ακριβώς επειδή αυτοί οι άνθρωποι δεν πίστευαν ποτέ στην απλή αναλογική. Δεν θέλαν όχι μόνο να την εγγυηθούν, όπως λέγαμε εμείς προηγουμένως και επιμένουμε να το κάνουμε και θέλουμε να παραμείνει απλή αναλογική, αλλά ούτε να την εφαρμόσουν στην πράξη. Δεν έχουν αντιληφθεί, ο Δήμαρχος δεν έχει αντιληφθεί. Όχι μόνο σε επίπεδο, θα μπορούσε καταρχάς ο Δήμαρχος, να σας το πω πολύ ανοιχτά, να ηγεμονεύσει, ζητώντας ευρείες συνενέσεις, όχι μόνο εκλογικές συνεργασίες μέσα στη διοίκηση του Δήμου, αλλά και πολιτικές μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο σε προτάσεις οι οποίες του έγιναν, ήταν πολύ καλά επεξεργασμένες και θα μπορούσε να ηγεμονεύσει. Ούτε πολιτικά δεν μπορεί να τη συνθέσει. Άρα ούτε το νόημα της απλής αλλαγής είχε καταλάβει τελικά. Και λυπάμαι που το λέω γιατί είναι ο Δήμαρχος της πόλης, είμαι πολύ οξύς, αλλά δεν μπορεί να μην είσαι οξύς όταν βλέπεις ότι υπάρχει αυτή η συμπεριφορά και αυτή η πολιτική επιλογή. Έχουν γίνει λοιπόν όσα έχουν γίνει. Έχει γίνει σύμπραξη. Έχεις δει πολλά πράγματα. Αν φέρναμε τον χρόνο πίσω, θα υπήρχε περίπτωση η στροφή Νέας Μύρνης να συμπράξει με την παράταξη Τζουράκη? Αν ήταν μια άλλη, αν ξαναγεννιόταν, αν ήταν μια άλλη παράταξη με ανθρώπους οι οποίοι ήταν πρόθυμοι να εφαρμόσουν την απλή αναλογική με τον τρόπο με τον οποίο σας περιέγραψα, παιδιά και Γιώργο, μιας και μου το ρωτάς εσύ, δεν ξέρω το χρόνο βέβαια, απλά εσύ με κοιτάς τώρα εδώ. Αν είχαν λοιπόν αντιληφθεί και κατανοήσει την αξία της συνεργασίας και μπορούσαν να ενσωματώσουν, να εντάξουν κομμάτια του προγράμματος του δικού μας σε πολύ βασικούς άξονες, τους οποίους προβάλαμε και προτείναμε εμείς στον κόσμο της Νέας Μύρνης και είχαμε ένα άτυπο κοινωνικό συμβόλαιο. Γιατί όχι, ναι, αλλά νομίζουμε ότι αυτή η Δημοτική Αρχή, η οποία κοιτάει εκ δεξιών της, ξεκάθαρα, και όχι σε όρους... το λέω με ποια έννοια. Γίνεται, να μην πω εκ δεξιών. Γίνεται πολύ συντηρητική. Πάρα πολύ συντηρητική. Και με αυτούς τους εταίρους και με αυτές τις επιλογές, πώς θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε? Τελικά φαίνεται ότι θα έπρεπε να είναι μια αναγεννημένη, μια άλλη, από αλλού φερμένη, κατά το μονόγραμμα του Ελίτη, δεν ξέρω τι, παράταξη. Απάντησα. Τέλεια. Να πάμε σε αυτό το σημείο σε ένα διάλειμμα. Ναι, πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Επιστρέφουμε λοιπόν με το Θέμη και πάμε λίγο να σχολιάσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο. Πολύ ωραία. Από πού να αρχίσουμε? Ναι. Πιστεύεις, τώρα δεν ξέρω, μπορεί να ακουστεί λίγο περίεργο. Πιστεύεις ότι οι δημότες είναι περήφανοι για αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο? Επειδή τα έχουμε παρακολουθήσει όλα. Ναι, αλλά εσείς δεν είστε μέσα δημότες, παιδιά. Και άρα αυτή η ερώτηση ναι, είναι σε πολύ σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν απεικονίζει την πραγματικότητα, διότι ο μέσος δημότης Νέας Μήνης και κακός δεν έχει εικόνα για αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Του οποίου το επίπεδο είναι αναντίστοιχο το επίπεδο της Νέας Μήνης, εγώ το πιστεύω. Παρότι λέμε έχουμε αυτούς που μας αξίζουν, έχουμε το ένα το άλλο, δεν θέλω να υποτιμήσω καθόλου τους συναδέλφους. Απλά θεωρώ ότι το έργο που παράγεται είναι χαμηλότερο επίπεδο. Ευθύνη βεβαίως γι' αυτό έχει περισσότερο η Δημοτική Αρχή. Η αντιπολίτευση προσπαθεί πολύ να φέρει την προτάση, να συνθέτει, να ελέγχει την εξουσία. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν φαινόμενα, όπως και εσείς πολύ σωστά είπατε, γιατί και εγώ είμαι νέος επικεφαλής και δημοτικός σύμβουλος. Είμαι 6 μήνες και άρα πολλές φορές παρακολουθώ ενεώς, για να μην πω τίποτα χειρότερο, τα δημοτικά συμβούλια, τις αντεκλήσεις και τις τυχομηθείες, οι οποίες είναι με σκηνές απείρου κάλους πολλές φορές. Ναι, είναι κατά τη γνώμη μου, απαντώ και το επαναλαμβάνω, αναντίστοιχο του επίπεδου μιας πόλης όπως η Νέα Σμύρνη, και γι' αυτό το λόγο η Νέα Σμύρνη είναι στάσιμη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Καλούμε τον κόσμο να εξετάζει περισσότερο τους αντιπροσώπους του στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι πολύ κρίσιμοι παράγοντες, με την έννοια του όρου την κυριολεκτική, όχι την αρνητική, είναι πολύ κρίσιμοι παράγοντες στην άσκηση πολιτική, στον έλεγχο της εξουσίας, στην εισφορά, στη σύνθεση, στην εισφορά ιδεών και στη σύνθεση. Εγώ τους απευθύνω ως νέος άνθρωπος έκκληση να ξανασκέφτονται, να διαβάζουν τα προγράμματα των παρατάξεων και να βλέπουν, να ρωτάνε, να διαβάζουν τους υποψηφίους. Πλέον έχετε και αυτό εδώ το μέσο. Η Νέα Σμύρνη είναι από τις λίγες πόλεις που έχει δραστηριότητα δημοσιογραφική και προβολή των υποψηφίων. Στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, που το διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπαίνουν στα σπίτια του καθενός, στο σπίτι του καθενός, σε όλα τα σπίτια σχεδόν, μπορούν να βρουν και την πληροφορία, και εγώ νομίζω ότι αν μπουν σε αυτόν τον κόπο θα αποζημιωθούν. Θα έχουν αυτούς που τους αξίζουν. Θεωρώ ότι το παίρνουν λίγο, λίγο αψήφιστα. Δηλαδή τους μαλώνω τώρα λίγο τους ψηφοφόρους στις δημοτικές εκλογές, αλλά αυτή είναι η γνώμη μου. Αφού είμαι για τους ψηφοφόρους, να πάμε λίγο στην αποχή. Μάλλον αυτό που συγκλώνησε, θα πω εγώ, τις εκλογές, τόσο τις δημοτικές όσο και τις βουλευτικές, ήταν η αποχή. Θεωρείς ότι με μεγαλύτερη συμμετοχή κόσμου η παράταξη, ας πούμε, για τη δικιά σου στη Νέα Σμύρνη, η στροφή, θα πήγαινε καλύτερα? Εμείς θεωρούμε απόλυτα ναι. Εφόσον μιλάμε σε ποσοστά και όχι ότι απλά θα ψήφισε ένας παραπάνω, άρα... Ναι, Γιώργο, θεωρούμε ναι. Ότι θα ήταν... γιατί είδαμε ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της αποχής δεν πέρασε το 60% καταρχάς, να πούμε στον κόσμο. Ήταν, νομίζω, 58-59%. Εκεί, οριακά, πολύ οριακά. Άρα, λοιπόν, έχει και οριακή νομοποίηση. Πολιτική, σε όρους πολιτικού κεφαλαίου. Την έχει, αλλά σε όρους πολιτικού κεφαλαίου δεν είναι ανεξάντλητο. Για να επιστρέψω όμως στην ερώτηση, που είναι πολύ ενδιαφέρουσα, θεωρούμε ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των νέων δεν προσήλθε. Είναι πολύ μεγάλο στοίχημα και δεν βγάζουμε τον εαυτό μας έξω από τον κύκλο της ευθύνης ότι δεν ενεπλάκησαν οι νέοι. Προσπαθήσαμε εμείς μέσα από το δικό μου το πρόσωπο, αλλά και μέσα από τη συλλογικότητα που είναι φρέσκια, με νέους υποψηφίους και με νέα μυαλά, τα οποία ήθελαν να προβάλλουν νέους υποψηφίους. Δεν σημαίνει ότι κάποιος είχε μια σημειολογία, δεν σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος είναι λίγο μεγαλύτερος δεν εμπνέει. Ίσα-ίσα που αυτή η σύνθεση δίνει και το σύνθημα να εμπλέξουμε περισσότερους ανθρώπους σε αυτό, ενδεχομένως στο βαθμό που θα θέλαμε δεν το καταφέραμε, έχουμε ευθύνη γι' αυτό. Αλλά θεωρούμε ότι θα ήταν τα αποτελέσματα πολύ διαφορετικά αν εμπλεκόντουσαν νέοι άνθρωποι, διότι στη Νέα Σμύρνη παρατηρούμε, και το ξέρετε ενδεχομένως και εσείς, ότι ψηφίζει ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο είναι άνω των 50. Και δυστυχώς. Δυστυχώς για ποιο λόγο? Γιατί δεν εκφράζεται
με ένα τρόπο αναλογικό εγκάρσια όλη η κοινωνία, όλα τα κοινωνικά στρώματα. Σίγουρα δυστυχώς όλοι πρέπει να εκφέρουν άποψη, γιατί όλοι εκφράζουν τα προτάγματα της γενιάς και τις ιδέες και υπάρχει διαγενειακή συνοχή ή θα πρέπει να υπάρχει, αλλά από εκεί και πέρα θεωρούμε ότι οι νέοι πρέπει να εμπλέκονται και θα μας είχαν δώσει, γιατί είδαμε ότι είχαμε πολύ μεγάλη διείσδυση στους νέους. Δηλαδή η δικιά μας η συλλογικότητα κέρδισε στο κοινό, είχαμε εμείς στοιχεία, τρέξαμε πάρα πολύ τα social media, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάναμε έρευνες για δικές μας, για να μπορέσουμε η καμπάνια μας να γίνει καλύτερη και να είμαστε πιο στοχευμένοι, και άρα βλέπαμε ποιο κοινό ήταν κάτω το 50, το κοινό το οποίο ανταποκρινόταν, και σίγουρα αυτό το κοινό μεταφέρθηκε και εκφράστηκε μάλλον και στην κάλπη. Πολύ ωραία ερώτηση. Ναι, όχι, θεωρούμε ότι θα ήταν πολύ διαφορετικό το αποτέλεσμα και σε όλα τα επίπεδα. Και πιστεύω ότι το μισό από την αποχή ήταν των νέων. Δείτε λοιπόν πόσο είναι το 20% των νέων και αν βάλετε τα ποσοστά που μάλλον πήραμε στους νέους, ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα. Και συγγνώμη, πάνω σε αυτά, θέλω να ρωτήσω για... ήταν η πρώτη χρονιά μάλλον που ψηφίσανε και παιδιά 17 ετών. Δηλαδή, ψηφίσανε περισσότεροι από κάθε... θα μπορούσαν να ψηφίσουν περισσότεροι από κάθε άλλη φορά. Θεωρείς ότι ένα παιδί 17 χρονών, πάει δευτέρα λυκείου, είναι καλό να ψηφίζει, εφόσον ψηφίζει? Γιατί το έχουμε ρωτήσει και σε παιδιά που έχουν έρθει εδώ πέρα. Και οι απαντήσεις που έχουμε πάρει είναι πως όχι. Δεν σε πρόλαβα. Ήθελα πρώτα να μας απαντήσει και μετά να σου πούμε τι μας είπανε όντως τα 18 χρονών παιδιά. Είναι ανοιχτά τα χαρτιά καταρχάς, παιδιά. Δεν επηρεάζουμε καθόλου. Εμείς είμαστε στην πλευρά που λέει ότι οι νέοι πρέπει να μπαίνουν σε μια διαδικασία πολιτικής ζήμωσης και να αποφασίσουν για το μέλλον τους νωρίτερα. Θεωρούμε δηλαδή ότι αυτοί που διατρέχουν το 17ο έτος της ηλικίας είναι ικανοί, είναι χειραφετημένοι. Στην Αμερική, για παράδειγμα, που έχει τα αρνητικά της, αλλά μια κοινωνία η οποία ξεκινά από τα 16 να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Στην Ελλάδα θεωρούμε πια ότι και η παιδεία και ο τρόπος με τον οποίο οριμάζουν δηλαδή τα μυαλά και η πληροφορία και όλα αυτά δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους αυτούς να έχουν ένα καλό κριτήριο. Το κατά πόσο και γιατί οι ίδιοι αυτό το όπλο το στρέφουν εναντίον τους, είναι διαφορετική τάξη ιστορία και πολιτική ανάλυση. Πάντως είναι, δηλαδή, και εμάς μας έκανε φοβερή εντύπωση, γιατί το 100% του δείγματος που ρωτήσαμε, μας είπαν ότι όχι, δεν είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε. Ότι αυτό που, ότι δεν έχουμε, ας πούμε, την πολιτική κρίση. Είναι αυτοί που απήχαν. Γιατί εγώ μίλησα, εμείς είχαμε στο ψηφοδέλτιό μας τον πιο νέο υποψήφιο, ημερολογιακά, 18, τον οποίο είναι εντυπωσιακό, αυτό τον βρήκαμε, ήρθε μαζί μας μέσα από τις περιοδίες, από την προεκλογική μας καμπάνια και ενδιαφερόταν. Είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Ή για παράδειγμα ο Γιώργος που έχω απέναντί μου, επίσης είναι ένα παιδί το οποίο είναι πολύ ενεργό και πριν 2 χρόνια, αν το ρώταγες, 19 είναι ο Γιώργος, αν το ρώταγες πριν 2 χρόνια θα σου έλεγε ότι είμαι πανέτοιμος. Τι διαφορά, όχι μόνο να είμαι ψηφοφόρος, αλλά να αναλάβω και ευθύνες που μου αναλογούν στην δική μου τη γενιά και να την εκφράσω. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά λοιπόν είναι το θεσμικό πλαίσιο. Το θεσμικό πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα και ανοίγει το παιχνίδι. Ή είναι το πόσο ο καθένας αντιλαμβάνει την πολιτική? Πάντως για μένα αυτοί που απάντησαν, χωρίς να θέλω να είμαι πάλι αυστηρός, αυτοί που απάντησαν αυτό είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι, θα έλεγα, πολιτικ και δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα. Και δεν συμμετείχανε. Εσύ εγώ. Πήγαινες. Να πούμε για τα παιδιά αυτά κιόλας. Τα παιδιά αυτά ψηφίσανε. Ήταν από τα λίγα παιδιά που ψηφίσανε. Και παρόλο που ψηφίσανε, είπαν πως όχι. Ότι εμείς, ας πούμε, είμαστε οι εξαιρέσεις των 17χρονών. Οι πολιτικοποιημένοι 17χρονοι. Που πήγαμε και ψηφίσαμε. Νομίζω ότι αυτό είναι γενικά ένα στοίχημα. Και άρα είπαν ότι δεν ήταν έτοιμοι παρότι ψήφισαν. Δεν ήταν έτοιμοι. Θεωρούν ότι η πλειοψηφία και το μεγάλο ποσοστό των 17-18 έτων δεν είναι. Άρα αυτό έτοιμοι. Είναι ερμηνεία. Ερμηνεία για τους άλλους. Για τους συνομήλικούς τους. Είναι σεβαστή.
Εμείς, είναι από τη δική τους οπτική, όμως όπως και να έχει. Γιατί... Φαντάζομαι ότι δεν το είπαν για τους ιδίους από τη στιγμή που συμμετείχαν στην πολιτική διαδικασία, γιατί είναι κέρδος να επιλέγεις στα 17 σου. Να σας πω κάτι. Να το πούμε έτσι λίγο πιο πολιτικά. Τα παιδιά που ψηφίζουν στα 17 τους έχουν μια προοπτική τουλάχιστον 3 χρόνια, 2 με 3 χρόνια τουλάχιστον να αποφασίσουν για τη ζωή τους, γιατί μια κυβέρνηση, αν δεν πάει 4 χρόνια, δεν δηλαδή ολοκληρώσει την νόμιμη συνταγματική της θητεία ή μια δημοτική αρχή, θα πάει 2,5-3 χρόνια. Αυτό έχει δείξει η εμπειρία. Άρα αυτά τα παιδιά θα είναι 20. Τότε θα ήθελα να εκφραστούν στα 19 και στα 20. Αυτή την ερώτηση πρέπει να κάνουμε πολιτικά και πού θα βρίσκονται τότε. Γιατί αν δεν εκφράζονται τα παιδιά που είναι 17, τα οποία ήδη σύμφωνα με τον νόμο μπορούν να εργάζονται από τα 15 τους νομίμως, σύμφωνα με τον νόμο το είπα, τότε και άρα δεν θα πρέπει, ουσιαστικά να προστατεύουν τον εαυτό τους, να αποφασίζουν για τα εργασιακά τους δικαιώματα, για τις σπουδές τους. Αυτά είναι πολιτικά ζητήματα τα οποία εκφράζονται μέσα από τις πολιτικές δυνάμεις, από τα κόμματα και από τις πολιτικές δημοτικές παρατάξεις ή περιφερειακές παρατάξεις, που είναι οχήματα του κοινοβουλευτισμού και της, της αυτοδιοίκησης. Ποιος άλλος τρόπος? Εγώ δεν ξέρω κανέναν καλύτερο τρόπο πολιτικά να αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο μέσα από τα οχήματα αυτά και μέσα από την εμπλοκή την καθημερινή, μέσα από τους αγώνες, την καθημερινή πάλι, τους τόπους δουλειάς. Άρα... Όχι, όπως και να το κάνουμε, η πιο άμεση εμπλοκή είναι αυτή. Ακριβώς. Πάμε λίγο για την ερώτηση, μια σημαντική ερώτηση. Θεωρείς προσωπικά μεγαλύτερη επιτυχία ότι εξελέγεις νοσοκομματικά ως επικεφαλής? Παραταξιακά. Μάλιστα. Θεωρείς αυτό μεγαλύτερη επιτυχία ή θεωρείς μεγαλύτερη επιτυχία το ποσοστό που πήρε η στροφή στις δημοτικές εκλογές? Αυτό είναι δύο ερωτήσεις. Θα τις απαντήσω και τις δύο. θεωρώ πολύ μεγάλη επιτυχία ότι ο επικεφαλής της στροφής που είμαι εγώ βγήκε μέσα από συλλογικές διαδικασίες. Mm-hmm. Αυτό θεωρώ πολύ μεγάλη επιτυχία. Όποιος και να ήταν, είμαι εγώ τώρα μπροστά. Είναι συμβολικά αλλά και πολιτικά και ουσιαστικά πολύ σημαντικό, γιατί δεν ξέρω καμία άλλη παράταξη η οποία κατέβηκε σε εκλογές η οποία να εξέλεξε με διαδικασίες δημοκρατικές και ανοιχτές τον επικεφαλής της. Άρα λοιπόν θεωρώ πολύ μεγαλύτερη αυτή την επιτυχία. Έναν αυτό και ένα δεύτερο σε σχέση με το αν θεωρώ το ποσοστό επιτυχημένο, θα πω εμείς δεν κάνουμε πολιτικό ελιτισμό, δεν είμαστε πολιτικά ελιτίστες. Θεωρούμε ότι το ποσοστό έχει πολύ μεγάλη σημασία και αξιολογούμε πάρα πολύ. Είμαστε οι μόνοι που έχουμε κάνει ανοιχτή συνέλευση απολογισμού και αναλύσαμε το ποσοστό, κάναμε την αυτοκριτική μας. Θεωρούμε το ποσοστό στις συγκεκριμένες πολιτικές συνθήκες ιδιαιτέρως επιτυχημένο για δύο λόγους. Ένα, για το κεντρικό πολιτικό σκηνικό δεν ήταν ούριο για μας. Εμείς είχαμε την υποστήριξη, είχαμε χρήσμα του κυβερνητικού κόμματος, το οποίο ιτήθηκε στις εκλογές. Άρα το κλίμα συμπαρέσει ένα μεγάλο ποσοστό και εμάς. Και επίσης είχαμε διάσπαση. Δηλαδή η ανατροπή στην πόλη που πήρε μία έδρα, πήρε κοντά στο 2% μία έδρα και χωρίς να τους ερμηνεύω, να τους αδικώ, οι περισσότεροι, αν όχι όλοι οι υποψήφοι της, και ο επικεφαλής της ήταν στη στροφή. Άρα με μία διάσπαση, με το συγκεκριμένο πολιτικό σκηνικό και με τις συγκεκριμένες συνθήκες, δεν είχαμε πάρα πολύ χρόνο, είχαμε κάποιες αδυναμίες, θεωρούμε ότι το ποσοστό ήταν ιδιαιτέρως ικανοποιητικό σε σχέση και με τους αντιπάλους μας, οι οποίοι δεν μεγενθήθηκαν, μικρύνθηκαν. Δεν μπορούμε να μετρήσουμε όλοι οι υπόλοιποι, δηλαδή ούτε και οι άλλοι αντίπαλοι, πέραν της παράταξης του Δημάρχου, ο οποίος είχε μια συμμαχία ετερόκλητη και ψάρευε σε θολά νερά, όλοι οι υπόλοιποι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, όλοι οι υπόλοιποι δεν κέρδισαν σε αυτό. Εξαιρώ την παράταξη του, την νεόκοπη παράταξη του Γιώργου του Λαρίση, διότι εγώ δεν την θεωρώ επίγονο του Νίκου του Στέφου, της παράταξης του Νίκου του Στέφου. Και θεωρώ ότι λειτουργήσε σε ένα πολύ διαφορετικό πλαίσιο, εκμεταλλευόμενη από την άλλη πλευρά
το ούριο κλίμα που το οποίο διαμορφώθηκε για αυτήν. Όμως εδώ είμαστε να δούμε και μετά τη σύμπραξη και σε 3 χρόνια αν αυτοί οι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή επέρονται ότι έχουν ένα πολύ καλό ποσοστό, 500 ψήφους παραπάνω από εμάς ήταν το ποσοστό, θα το κρατήσουν αυτό το ποσοστό, καθώς επίσης αν θα είναι συμπαγείς, θα έχουν παρουσία στην πόλη, παρουσία στα κινήματα και στους αγώνες όπως είχε η στροφή ως συλλογικότητα, σοβαρή παρουσία στα δημοτικά συμβούλια με προτάσεις και όχι απλοί εταίροι που ψηφίζουν την εισήγηση και πολύ αδιάβαστοι. Αυτά όλα θα τα δούμε, μένει να τα δούμε. Εμείς λέμε το εξής, ότι είμαστε αυτή τη στιγμή 12 χρόνια στην πόλη και κρατάμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, κοντά στο 15% κατά μέσο όρο, το οποίο είναι ικανό να μας φέρει με την εμπειρία και τον πλούτο και τη δύναμη που θα μας δώσει ο κόσμος και εμείς να γίνουμε καλύτεροι, έχοντας κάνει αυτοκριτική, το είπα πρώτο αυτό, να μας φέρει στις πρώτες επιλογές των ανθρώπων εδώ της Νέας Σμύρνης. Τώρα να ρωτήσω κάτι έτσι πιο συγκεκριμένο, πιο με περισσότερη λεπτομέρεια έτσι που θέλω να πούμε. Διαβάσαμε και το άρθρο στο Προφήτη πρόσφατα. Είχε να κάνει και με το, κυρίως με τον προϋπολογισμό, έτσι, μεγάλη βάση. Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Από την εικόνα σου, γιατί είσαι μέσα, νομίζω είσαι και στην Οικονομική Επιτροπή, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Τι θα γίνει όταν θα αποζημιωθεί η εστία στο Δήμο? Γιατί αυτή τη στιγμή συζητάνε για ένα έτσι ποσό που υπάρχει στην άκρη και. Ναι. Όταν θα γίνει το δικαστήριο τώρα και θα πρέπει να αποζημιωθεί η εστία? Εμένα με ανησυχεί περισσότερο, επειδή η ερώτηση είναι ευθεία, αλλά έχει από πίσω της ένα κάρο παραμέτρους που εσύ και εγώ τις γνωρίζουμε, αλλά ο κόσμος δεν τις γνωρίζει. Εμένα, να πάω λίγο στο σκανδαλιά. Απλά το λέω έτσι, ωραία, γιατί θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο ποσό αυτό που θα πρέπει να φύγει. Το λες πάρα πολύ ωραία. Αυτή τη στιγμή πολύ ωραία το λες. Να ενημερώσουμε τον κόσμο, ο οποίος μας βλέπει, ότι ο Δήμος Νέας Σμύρνης έχει κάνει αίτηση ανέρεσης της απόφασης της τελεσίδικης στον Άριο Πάγο. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλος βαθμός. Κάποια στιγμή, όπως πολύ σωστά το λες, στα τελεσίδικης είναι περίπου στα 3 εκατομμύρια αυτό που οφείλει ο Δήμος, αν δεν κάνω λάθος. Παιδιά, διορθώστε με, γιατί έχω τόσα πολλά στοιχεία στο μυαλό μου, που και επειδή ακριβώς είμαι μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, Γιώργο και Χρόνη, και θα τα πούμε και για το κλίμα στην Οικονομική Επιτροπή μέσα και το τι αποφάσεις παίρνονται και πώς είναι εκεί η κατάσταση. Αυτό που μου φαίνεται λοιπόν, αυτό που ξεκίνησα να λέω και μου φαίνεται πιο ανησυχητικό, είναι ότι ο Δήμος έβγαλε ανακοίνωση για να καθησυχάσει τους δημότες στην επίσημη ιστοσελίδα ότι τα οικονομικά είναι μια χαρά, αυτό με ανησυχεί ακόμα περισσότερο. Βιάστηκε πάρα πολύ να βγει να το σχολιάσει και αυτό με ανησυχεί πολύ. Εμείς λέμε και στην τοποθέτησή μας στην ψήφιση του προϋπολογισμού, λέμε ότι είμαστε ανήσυχοι για τις επιλογές του Δήμου. Τις θεωρούμε αποτέλεσμα κοντόφθαλμης πολιτικής και μεγαλοειδιατισμού σε μερικές περιπτώσεις. Πολύ αποσπασματικού σχεδιασμού και έλλειψης τεχνογνωσίας και οράματος. Και αυτά όλα, σε σχέση, αν τα συνδυάσει κάποιος με τις οφειλές, τις οποίες έχει ο Δήμος Νέας Σμύρνης και έχουμε, δεν βγάζουμε τον εαυτό μας απ' έξω. Εμείς ελέγχουμε την εξουσία. Αν εσύ έρθεις την επόμενη μέρα, θεωρητικός ή εγώ, Χρόνη ή Γιώργο, και κληθούμε να διαχειριστούμε μια κατάσταση, στο κεφάλι μας θα πέσει. Άρα μας ανησυχεί πολύ, δεν το κάνουμε, ούτε δεν χύνουμε κροκοδίνια δάκρυα, να το καταλαβαίνει ο κόσμος. Είναι πραγματικά πολύ ανησυχητικά, παρότι μας διαβεβαιώνουν για το αντίθετο. Και περισσότερο ανησυχητική είναι η πολιτική ρότα που έχουν πάρει οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Αν δείτε και την ιστοσελίδα, θα καταλάβετε. Πες μας λίγο για την αισθητική, την πολιτική κατεύθυνση, την ιστοσελίδα, ναι, την οποία πληρώσαμε και 20.000 ευρώ και γενικώς. Θα καταλάβετε τι σημαίνει μεγαλοειδιατισμός, τι σημαίνει προχειρότητα, τι σημαίνει έλλειψη πολιτικού οράματος, τι σημαίνει αποσπασματικός σχεδιασμός και πώς αυτός εκφράζει τον προϋπολογισμό. Πες μας λίγο για την Οικονομική Επιτροπή, μιας και έχουμε πιάσει τα οικονομικά. Λοιπόν, στην Οικονομική Επιτροπή, να σας πω ένα ντεσού, υπάρχουν άνθρωποι, δεν θα ονοματίσω, δεν κάνει, οι οποίοι θεωρούν ότι τα θέματα δεν είναι πολιτικά.
σε μια τέτοια πολιτική συγκυρία, όχι μόνο θεωρούν, διαρριγνύουν τα ημάτια τους, σκίζουν τα ρούχα τους δηλαδή, ότι δεν είναι πολιτικά τα ζητήματα, και εμείς εγκρίνουμε ως αν λογιστές, ως αν να μην είμαστε ναι, τρομαγμένοι, ως αν να μην είμαστε πολιτικά πρόσωπα εκλεγμένοι από το λαό, από εσάς, ερχόμαστε να εγκρίνουμε τις δαπάνες. Αυτό θα το κάνει, τους ενημερώνω τον κόσμο, αλλά και τους ίδιους, γιατί τους το έχω πει 150.000 φορές και ενώπιόν τους, αλλά και αναφανδών δηλαδή, αλλά και τώρα, ότι αυτό θα το κάνουν οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Οι πολιτικοί παράγοντες θα βλέπουν τα ζητήματα πολιτικά και πίσω από κάθε δαπάνη και έγκριση δαπανών, τις οποίες εμείς τις βλέπουμε εντελεχώς και πραγματικά είναι όπου υπάρχει μαχητό στοιχείο, προσπαθούμε να το στυλιτεύσουμε και να ζητήσουμε εξηγήσεις για οτιδήποτε, για να μπορέσουμε να φυλάξουμε, να ελέγξουμε εξωτερικά και να φυλάξουμε το δημόσιο χρήμα. Τους λέμε λοιπόν ότι αυτό θα το ξεχάσουν, γιατί τα θέματα τα αντιμετωπίζουμε πολιτικά και όπου διαφωνούμε θα κάνουμε τη δουλειά για την οποία ο κόσμος μας έφερε σε αυτή τη θέση. Μινέτα. Λοιπόν, σύντομα. Δεν είναι, ναι, ξέρω ότι ξεφεύγω, αλλά πραγματικά παιδιά, είναι τόσα τα θέματα. Όποιος φαντάζομαι ότι φαίνεται ότι είναι το ενδιαφέρον μας πολύ, πολύ ενεργό και πολύ βαθύ, γιατί αγαπάμε την πόλη και γι' αυτό πολλές φορές πλατιάζω. Δεν είναι ότι μου αρέσει να ακούω τον εαυτό μου, είναι ότι εμπλέκομαι κακώς βέβαια πέραν του πολιτικού και λίγο συναισθηματικά. Και το γεγονός ότι έρχεστε εσείς εδώ ως νέοι δημοσιογράφοι καταγραφής πραγματικότητας να έχουμε ένα κάρο θέμα να συζητήσουμε στην πρώτη εξαμηνία της δημοτικής θητείας. Φανταστείτε να γίνει μετά. Ναι, αυτό πραγματικά δίνει και την απάντηση για όλα τα υπόλοιπα. Το κτίριο Μινέτα θεωρούμε ότι δεν είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή. Αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη να υπάρξει μια μεταστέγαση των υπηρεσιών, ένα καλύτερο κτίριο, πιο σύγχρονο, αξίζει και στους εργαζόμενους και στον λαό της Νέας Μήνης, αλλά δεν μπορούμε να συνενέσουμε σε τέτοιου είδους συμβόλαιο, σε τέτοιου είδους σύμβαση την οποία είδαμε, η οποία δεν είναι καλή. Είναι οικονομικά επαχθής για την πόλη, δεν δίνει μόνιμη λύση και ναρκοθετεί το μέλλον της μεταστέγασης, της δυνητικής μεταστέγασης σε ένα νέο δημαρχείο, νεόδμητο ή κάπου αλλού, ναρκοθετεί αυτή την προοπτική, την ναρκοθετεί την προοπτική. Εμείς λέμε το εξής, λέμε ότι ευθύνη έχουν και οι δύο προηγούμενες διοικήσεις. Για το ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο σημείο να συζητάμε για το κτίριο Μινέτα και να βρίσκεται στην αποκεντρωμένη, να μην προχωράει γιατί υπάρχει προσφυγή στην αποκεντρωμένη, γιατί κατά τα άλλα έχει ψηφιστεί από την Οικονομική Επιτροπή, όχι από μένα, από την πλειοψηφία την χαλκευμένη που έχει ο Δήμαρχος, η παράταξη του Δημάρχου. Το ότι συζητάμε όμως ότι έγινε άρον-άρον αυτή η μεταστέγαση και με αυτούς υπαχθείς όρους, γι' αυτό ευθύνονται και οι δύο προηγούμενες διοικήσεις, η διοίκηση του κ. Τζουλάκη και η διοίκηση του κ. Κουτελάκη, περισσότερο της τελευταίας δεκαετίας, για αυτό το ιδίως πενταετίας, γιατί αυτή κάνει την επιλογή και την προχωράει. Και φυσικά, επειδή ευθύνες έχουν ονοματεπώνυμο, παιδιά, και το ξέρετε, έχει ευθύνη και η παράταξη του Λαρίση του Γιώργου, η οποία δεν έχει το πολιτικό κεφάλαιο, ούτε ο Δήμαρχος βεβαίως, αλλά ούτε ο ίδιος, με τέτοια ανεμική παρουσία και ιστορία στην πόλη, να παίρνει τέτοιου είδους αποφάσεις. Μία τελευταία ερώτηση, Γιώργο. Επειδή έγινε ένας έτσι, θα το πω λαϊκά, ντόρος το τελευταίο διάστημα, αν εσείς εκλεγείτε το 23, θα μπείτε σε μια διαδικασία να ζητήσετε και να ελέγξετε όλα τα ονόματα των εργαζομένων με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση έχουν? Το πάω στις συγγένειες. Θα μπείτε στη διαδικασία να κάνετε έναν έλεγχο το ποιοι δουλεύουν, το πού δουλεύουν, το τι κάνουν, και γιατί όχι και ένα ξεκαθάρισμα. Τα λέω λίγο λαϊκά. Τα λες λίγο λαϊκά, αλλά όπως και στις προηγούμενες ερωτήσεις, για να μην με κατηγορείτε για πολυλογία, έχουν από πίσω, επειδή ξέρουμε όλοι όσοι ασχολούμαστε αρκετά με την πόλη, ο καθένας από το μετερίζει του, ξέρουμε όλοι τι συμβαίνει και ότι από πίσω από αυτά που με ρωτάτε και πολύ σωστά, παιδιά,
Υπάρχουν ένα κάρο λεπτομέρειες και παράμετροι. Δεν μπορώ να απαντήσω μονολεκτικά, θα με συγχωρήσετε. Και 10 λεπτά παραπάνω θα πάμε, δεν με πειράζει εδώ. Εντάξει. Είναι φιλόξενος αέρας, έχω έρθει πολλές φορές. Ένα. Εμείς λέμε ότι πρέπει οι εργαζόμενοι να έχουν σταθερές σχέσεις εργασίας. Εκεί δηλαδή που είναι απαραίτητο, γιατί οι Δήμοι είναι και ο Δήμος μας είναι υποστελεχωμένοι και ο Δήμος μας είναι υποστελεχωμένος, θα πρέπει να είναι μόνιμοι, να περνάνε μέχρι, τι σημαίνει αυτό, υπάρχει διαδικασία ΑΣΕΠ, να γίνεται αξιοκρατικά και να γίνεται σωστός καταμερισμός των έργων και οι προσλήψεις όπως πρέπει, έτσι θα ανέβει και το επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών και θα υπάρχει ισοτιμία και πιο μεγάλη κοινωνική και πιο μεγάλη ηρεμία και συναδελφική σύμπνοια και δεν θα υπάρχει φθόνος μεταξύ των εργαζόμενων, έτσι. Και φυσικά, ούτε όταν είναι σταθερές σχέσεις, είναι το περιβάλλον εκτέλεσης πολύ συγκεκριμένο, τότε δεν υπάρχει και καμία δυνατότητα οποιοδήποτε ελιγμού, πελατειακού, παραταξιακού και γενικώς. Οικογενειακού. Απάντησα λοιπόν σε αυτό. Τώρα, επειδή οι συμβάσεις είναι μια πραγματικότητα, να απαντήσω και σε αυτό. Γιατί το ένα είναι γενικό, λέω το γενικό πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα θέλαμε και θα το επιδιώξουμε, το 23 που ευελπιστούμε ο κόσμος να μας επιλέξει και να διεκδικούμε τη Δημαρχία και να είμαστε τελικά στη Δημαρχία. Αν αυτό χρειαστεί να περάσει μέσα και από μέσα και από συμβάσεις, θα περνάει από συμβάσεις, με outsourcing, δηλαδή με εξωτερικές συνεργασίες, αυτές οι εξωτερικές συνεργασίες θα πρέπει, παιδιά, να διέπονται και απευθύνομαι σε όλο τον κόσμο από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Οι διαδικασίες του ΑΣΕΠ, ο ΑΣΕΠ είναι, εκτός από ότι είναι θεσμικό όργανο το οποίο διασφαλίζει, ελέγχει και εγγυάται την ομιμότητα των προσλήψεων, έχει και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Γνωρίζετε, είναι κάτι που ενδεχομένως αυτό δεν το γνωρίζετε. Και το αποκαλύπτω ενδεχομένως τώρα, ότι ο Δήμος Νέας Μήνης στις περισσότερες προσλήψεις που δεν χρειάζεται να περάσει από τον ΑΣΕΠ, δεν συμβουλεύεται τον ΑΣΕΠ και έχει εκκρεμότητες σε σχέση με αυτό στον ΑΣΕΠ. Άρα λοιπόν, και το λέω με τα λόγω γνώσεως, όποιος θέλει, μπορούμε να αντιπαρατεθούμε σε αυτό με στοιχεία. Μάλιστα. Και ενστάσεις από τον ΑΣΕΠ και εκκρεμότητες από τον ΑΣΕΠ. Αυτό είναι είδηση σε εσάς. Άρα λοιπόν... Άρα η κάθαρση είναι αναγκαία. Η κάθαρση είναι αναγκαία, αλλά πιο. Εμάς μας ενοχλεί το εξής. Το παιδί του ενός να είναι τα πάντα και του άλλου τίποτα. Αυτό διασφαλίζεται μέσα από δημοκρατία, από αξιοκρατικές διαδικασίες και τις οποίες θα προστατεύσει ο ίδιος ο κόσμος με την ψήφο και τη συμμετοχή του. Αυτό και για την αποχή. Και τις επιλογές που κάνει. Τον καλούμε να ονειρευτούμε, τον καλέσαμε το 14, το 10, το 14, το 19, τον καλούμε να ονειρευτούμε μαζί και αυτή την τετραετία που εμείς συνεχίζουμε αυτό το έργο που κάνουμε μέσα από τη συλλογικότητα, από τις κοινωνικές δράσεις, από τις πολιτιστικές δράσεις, να μας πλαισιώσει και να μπορέσουμε να μας δώσει δύναμη και στη φωνή μας, αλλά και στην απεύθυνσή μας, την κοινωνική και εκλογική, έτσι ώστε να φτάσουμε στη Δημαρχία. Κλείσαμε πολύ δυνατά, νομίζω, αυτή τη στιγμή. Ναι, νομίζω ήταν πολύ καυτό το κλείσιμο. Ήταν καυτό σαν το ποτό αυτό, γιατί έτσι. Είναι retro chili pepper, πραγματικά. Πάμε για άλλο ένα μετά. Πάμε για άλλο ένα, βεβαίως. Θα πάμε, ναι, οπωσδήποτε. Αλλά θα το κεράσω εγώ αυτή τη φορά, παιδιά. Ναι, δεν έχετε. Θυμίζουμε τουρνουά ping-pong την Κυριακή 11 η ώρα. Ακριβώς. Έχουμε και σχετικό event στο Facebook. Μπορείτε όποιοι θέλετε να το παρακολουθήσετε. Και μέσω Instagram να μας δηλώσετε συμμετοχές. Να θυμίσουμε πάλι ότι ο χορηγός μας ήταν το ΤΑΙ 22 Μαΐου στην πλατεία. Ευχαριστούμε πολύ για τα υπέροχα κοκτέιλ. Αυτά από εμάς για σήμερα. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ τον Θέμη Παυλόπουλο. Παιδιά, και εγώ σας ευχαριστώ. Πέρασα υπέροχα. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να μην έφταιγε μόνο το κοκτέιλ. Όχι. Να είναι και η εκπομπή μας καλή. Ήταν συνοδευτικό. Ο πυρήνας είσαστε εσείς και ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε τη δυνατότητα και την ευκαιρία να εκφράσω το λόγο μου και το λόγο της συλλογικότητάς μας και η φιλοξενία ήταν, συνοδεύτηκε από μια φιλοξενία πολύ 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 καλή, εξαιρετική. Ευχαριστώ. Ήταν ένα κάτω πράξη με τον Γιώργο Βαλασκατζή και το χρόνο τον Τάγιο. Καλό βράδυ σε όλους.